Τοτική παρατηρεί τη τάση των τιμών του πετρελαίου αυτή την περίοδο, με το βαρέλι να κοστίζει μόλις 70 δολάρια. Θα σας πω ενδεικτικά ότι το Σάββατο η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου ήταν 80 δολάρια. Υποχώρησε σήμερα στα 77 δολάρια. Πού θα κλείσει το βράδυ δεν το ξέρουμε, όμως αυτές τις προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το καύσιμο είναι πτωτικό και γι' αυτό σήμερα είδαμε μειώσεις στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Τι σημαίνει αυτό για την τσέπη των καταναλωτών τώρα, που είναι το πιο σημαντικό ερώτημα και ειδικά πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Η ύφεση αυτή θα καταγράψει χαμηλότερες τιμές στις αντλίες των πρατηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Κυρίως στις μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή οι ταξιδιώτες, αυτοί οι οποίοι θα εκδράμουν για τις διακοπές τους, μην περιμένουν εκεί που θα πάνε στα νησιά ή σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές να δουν τιμές τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου, αρκετά χαμηλότερες από αυτό που είχαν συνηθίσει. Τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από τον κορυφαίο εισαγωγέα πετρελαίου Κίνα και μια έρευνα που δείχνει ασθενέστερη μεταποιητική δραστηριότητα σε όλη την Ασία, την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν τον κίνδυνο μιας ανεπαρκούς παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης που θα επιβάρυνε την κατανάλωση του πετρελαίου. Η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων είναι ότι δεν θα χτυπηθούν εγκαταστάσεις πετρελαίου ακόμα και αν γίνει μια μεγαλύτερη γενίκευση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν ηρέμησε τις αγορές, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία καταγράφεται και στα χρηματιστήρια. Έρχεται λοιπόν να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε από την έναρξη του Ουκρανικού πολέμου εδώ και 3 χρόνια περίπου, ότι οι αγορές είναι πάρα πολύ σκληρές. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει επηρεάσει αισθητά η Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις αυτές στη Μέση Ανατολή την τιμή του καυσίμου. Άλλωστε αυτό το έχουμε ξαναδεί εν μέσω ρωσο-ουκρανικής κρίσης, που δεν επηρεάστηκαν και οι τιμές μείνανε σταθερές. Οι επενδυτές πετρελαίου παρακολουθούν επίσης προσεκτικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου η δολοφονία ανώτερων ηγετών των ευθυγραμμισμένων με το Ιράν μαχητών ομάδων Χαμάς και Χεσμπολάκ ενέπνευσε φόβους ότι η περιοχή θα μπορούσε να βρίσκεται στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου, απειλώντας να διαταράξει τον ανεφοδιασμό.